Φίλοι του Κυπριακού Μπάσκετ, καλωσορίσατε στο νέο επεισόδιο του CBF Podcast. Μαζί μου σήμερα έχω δύο βετεράνους καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι όμως για κάποιο λόγο όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται καλύτεροι. Δεν ξέρω, κάποιο μυστικό πρέπει να έχουν και θα τους ρωτήσω γι' αυτό. Ο Άρης ο Κορονίδης και ο Ανδρέας Σιζόπουλος, οι οποίοι αγωνίζονται και φέτος στην Πετρολίνα ΑΕΚ. Αλλά η παρουσία του σήμερα στο podcast της Ομοσπονδίας μας είναι με αφορμή την εθνική ομάδα, διότι η Κύπρος αγωνίζεται. Έχει διπλούς αγώνες την Πέμπτη με τη Ρουμανία στις 7 στο Ελευθερία και με τη Βουλγαρία στις 4 της Κυριακής και τα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Μια διοργάνωση στην οποία παρεπιπτόντως έχουμε ήδη προκριθεί. Άρη και Ανδρέα Σιζόπουλε, σας καλωσορίζω. Άρη Κορονίδη, Ανδρέα Σιζόπουλε, σας καλωσορίζω στο podcast της Ομοσπονδίας. Καλησπέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω έτσι να ξεκινήσω με μια απορία που έχω εδώ και λίγα χρόνια που σας βλέπω και το λέω και στις μεταδόσεις που κάνω για τη Cita Vision. Είχα την τύχη να δω τον Ανδρέα σε αγώνα στην Ελλάδα να αγωνίζεται. Τον Άρη το θυμάμαι μικρό στον Κεραυνό, στον Αποέλ, μετά στον ΠΑΟΚ. Είναι ρεαλιστικό και σήμερα σας βλέπουμε να είσαστε βασικοί πυλώνες στην ομάδα σας να αγωνίζεστε πριν πάμε στη Εθνική. Είναι ρεαλιστικό να περιμένω ότι θα παίζετε μέχρι τα 50 σας, Άρη? Εντάξει, να σου πω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό. Είναι αναλόγως πώς νιώθεις το κορμί σου, αν η ομάδα σε θέλει. Έχουμε μάθει και οι δύο να είμαστε στις ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές. Οπότε αυτό μας δίνει κίνητρο. Δεν ξέρω πώς θα ήταν άμα ήταν απλά για να παίξουμε σε κάποια άλλη ομάδα η οποία ίσως να μην είχε στόχους, ας πούμε. Ναι, ναι, σωστό. Αλλά ίσως να μην θέλαμε κιόλας και να θέλαμε να σταματήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι εγώ προσωπικά, αλλά και με τον Ανδρέα, επειδή είμαστε καθημερινά μαζί, ότι εντάξει, είναι κάπου στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε κι εμείς, αλλά όσο νιώθουμε καλά και αποδίδουμε και βλέπουμε και στον ανταγωνισμό ότι είμαστε καλοί και η ομάδα μας και πέρυσι και φέτος είναι σε πολύ ψηλή έτσι, κατάσταση και απόδοση, τότε γιατί όχι, και είναι κάτι το οποίο πηγαίνει λίγο πιο πίσω στο μυαλό σου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι ταμπού πλέον. Έτσι. Βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο ακόμα. Π.χ. ο Ιμπραήμοβιτς, που είναι στην ηλικία μας περίπου πάνω κάτω και ακόμα παίζει και πρωταγωνιστή και είναι πολύ καλός. Υπάρχουν διάφοροι παίχτες οι οποίοι περνάει η ηλικία τους θεωρητικά και συνεχίζουν και παίζουν. Μερικές φορές με ενοχλεί όταν μου λένε, όπως και εσύ τώρα είπες, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, βετεράνοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, είναι έτσι, αλλά... Είναι ένδειξη σεβασμού και εμπειρίας το η λέξη βετεράνοι, δεν είναι κακή. Σίγουρα. Απλά ξέρεις, όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, επειδή φοράμε τα σορτσάκια και όλα αυτά, νιώθουμε και εμείς ότι είμαστε παίχτες, ας πούμε, και όπως οι άλλοι. Κοίτα, υπάρχουν οι βετεράνοι με τον μπαστούνι που μπορεί να προσπαθούν να περπατήσουν να μην τα καταφέρουν και υπάρχουν οι βετεράνοι όπως εσάς τους δύο, οι οποίοι βάζουν τρίποντα από τα 7 μέτρα, οι οποίοι μπαίνουν και παίζουν 20 λεπτά, βγάζουν άμυνες, βγάζουν ασίστ. Άρα, εγώ στη δεύτερη κατηγορία σας βάζω. Ανδρέα, εσύ αντέχεις ακόμη το κορμί, είσαι πιο μικρός από τον Άρη. Ο Άρης είναι, θα πω την ηλικία σου, Άρη, είναι παντού γραμμή στο ίντερνετ. Έχεις κλείσει τα 40, έτσι. Ο Ανδρέας είναι στα 38. Όχι, εγώ έχω κλείσει τα 39. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορά με τον Άρη. Είσαι 30 Ιουλίου του 83, σωστό. Ναι. Είναι κλεισμένα 39, ναι. 39 ναι. Μισό σχεδόν. Λοιπόν, εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου, μετά τα 30 τέλος πάντων, που σκεφτόμουν το μπάσκετ γενικά, έλεγα ότι όταν τα πόδια μου σταματήσουν να λειτουργούν και δω ότι θα με περάσουν, θα με κάνουν, δεν θα μπορώ να τους σταματήσω και αυτά, μες στο γήπεδο, τότε είναι το σημάδι να σταματήσω. Πλέον όμως, όπως θα βλέπω τα πράγματα και τα βλέπουμε και στο πρωτάθλημα, δεν βλέπω σύντομα να έρχεται αυτή η περίπτωση του να μην μπορώ να ανταπεξέλθω σωματικά, γιατί ακόμα νιώθω πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω για μένα το σημάδι θα είναι ο κορεσμός. Δηλαδή την ημέρα που θα σηκωθώ και δεν θα θέλω καν να πάω στο γήπεδο, δεν θέλω καν να φορέσω τα παπούτσια μου, γιατί δεν θα το αντέχω άλλο, τότε νομίζω θα είναι και η στιγμή για μένα να σταματήσω.
Ναι. Εύχομαι και οι δύο σας να παίζετε όσο καιρό θέλετε και μπορείτε, διότι εμείς ως φίλαθλοι που σας βλέπουμε το απολαμβάνουμε. Και ειδικά εμείς που είμαστε, εγώ είμαι 36, είμαι λίγο πιο νεαρός από εσάς, αλλά έχω μεγαλώσει μαζί σας μπασκετικά. Άρα βλέποντάς σας νιώθω και εγώ ωραία, έτσι που είμαι στη διαγένεια. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα που θέλω να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα. Άρη, εσύ έκανες ντεμπούτο με την εθνική το 2002, βρήκα την κλίση. Θα πούμε και τους παίχτες που ήσουν τότε με την Εθνική. Ανδρέα, εσύ έγινες για πρώτη φορά κλίση, βρίσκω το 2003, μια χρονιά μετά. Σταματήσατε την Εθνική σχετικά πρόσφατα, με παρουσία σχεδόν σε όλες εκείνες τις χρονιές ενδιάμεσα. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας επιτυχία με την Εθνική ομάδα, Ανδρέα Σιζόπουλε, πρώτα με σένα? Νομίζω θα συμφωνήσει και ο Άρης ότι ήταν η ΆΜΚΕ του 2017. Σαν επιτυχία, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε με μεμονωμένα παιχνίδια, γιατί ούτε πρόκριση πήραμε σε ευρωμπάσκετ, ούτε κάτι τρελό κάναμε. Οπότε θεωρώ ότι εκεί που μας έπαιρνε τουλάχιστον για τα χρυσά μετάλλια και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε έρθει και το Μαυροβούνιο και όλες οι ομάδες πολύ δυνατές, και ήταν η πρώτη φορά ίσως που δεν ήμασταν το φαβορί. Δεν ήμασταν φαβορί για μετάλλιο ακριβώς. Λέγαμε ότι άμα μπούμε μέσα στο, αν ανέβουμε στο βάθρο, θα είναι επιτυχία. Νομίζω για μας ήταν μεγαλύτερη επιτυχία εκείνη, λόγω της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας που υπήρχε. Ναι. Άρη, για το 17 στο Σαν Μαρίνο, να σε ρωτήσω, αληθεύει ότι την τελευταία μέρα νομίζαμε ότι είχαμε πάρει το μετάλλιο το χρυσό, αλλά τελικά έπρεπε να κερδίσουμε, νομίζω ότι ήταν την Ανδώρα και σας μάζεψε ο προπονητής από τα. Που είχατε πάει, ήταν παραλία, ήταν στο κλαμπ, δεν θυμάμαι. Αληθεύει ότι σας γύρευε ο προμηθευτής για προπόνηση? Εντάξει, όπως είπες και εσύ, παίξαμε πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική και έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις, κυρίως. Στο συγκεκριμένο, εκεί στο Σαν Μαρίνο που λες, ήμασταν μια πάρα πολύ καλή παρέα. Ήμασταν καλή παρέα και οι παίχτες μεταξύ μας και οι προπονητές και το staff και όλοι. Και όντως πήγαμε καλά και βγήκαμε πρώτοι και κάναμε νίκες οι οποίες κάποιοι δεν το περίμεναν. Mm-hmm. Ακόμα θεωρώ και οι αντιπάλοι μας που είχαν έρθει πολύ καλές ομάδες. Ήταν η πρώτη φορά που έχονταν νομίζω το Μαυροβούνιο. Ναι, και είχαμε κερδίσει νομίζω κάποια ντέρμπι. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι είχαμε παίξει πίσω. Είχαμε τα βρήκα εδώ. Είχαμε, να σου τα πω έτσι, να σου το αφρεσκάρω λίγο. Είχαμε κερδίσει την Ισλανδία πρώτη αγωνιστική 57-71. Είχα κερδίσει μετά το Λουξεμβούργο 4 πόντους 74-70 και μετά το Μαυρομούνιο κερδίσαμε 81-71. Εκεί ήμασταν υποτίθεται σίγουροι για το μετάλλι, για το χρυσό, αλλά μετά παίζαμε με την Ανδώρα. Και νομίζω κάπως ήρθαν τα αποτελέσματα. Πρέπει να τελειώσουμε και την Ανδώρα για να το πάρουμε. Κάνει τη ζημιά. Η Ανδώρα έχει κερδίσει ένα παιχνίδι συγκεκριμένο και έμπαινε μέσα στα μετάλλια και θα το χάναμε. Εμείς υπολογίζαμε ότι κερδίζοντας αυτές τις τρεις ομάδες, σύντομα Μαυροβούνιο δηλαδή, ότι θα παίρναμε το χρυσό και έτσι θα γινόταν και μαθηματικά, γιατί είχαμε Ανδώρα και Σαν Μαρίνο τα τελευταία δύο παιχνίδια που ήταν λίγο πιο αδιάφορα. Άρα, Άρη, έτσι για να συνεχίσεις που το διακόψαμε, επειδή πήγε να μας πει για το που το μάζεψαν. Βασικά είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν και περίεργες οι ώρες που παίζαμε, έτσι για να ξέρει και ο κόσμος. Δηλαδή, σε αυτά τα παιχνίδια των μικρών κρατών μπορεί να παίζεις απόγευμα και μετά να παίζεις την επόμενη μέρα το πρωί και μετά ξανά. Οπότε είχαμε παίξει ένα παιχνίδι και γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και θυμάμαι είχε μια αυλή έτσι, το ξενοδοχείο και πήραμε, ρε παιδί μου, νομίζαμε ότι είχε τελειώσει. Είχαμε και νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα παίζαμε πιο. Οπότε είχαμε παίξει προς το μεσημέρι και είχαμε όλο το απόγευμα. Ναι. Και μας είπαν οι προπονητές, ωραία, είναι ελεύθερο το απόγευμα, δεν θα κάνουμε βίντεο ή κάτι. Και κάτσαμε εμείς όλοι μαζί τα παιδιά έξω στην αυλή, παραγγείλαμε πίτσες. Και σε κάποια φάση κάποιοι φύγανε, πήγανε στην πόλη, κάποιοι πήγανε, ήταν και καλοκαιράκι εκεί, πήγανε για μπάνιο. Ξαφνικά χτυπάγανε τα τηλέφωνα μετά από λίγο και μας λέγανε. Ξέρετε, πρέπει να έρθετε πίσω, μη χαλαρώνετε, πρέπει να κερδίσουμε και αύριο, γιατί θα γινόταν κάτι βαθμολογικό. Εντάξει, εμείς κάποιοι θεωρήσαμε ότι μας το λέγανε έτσι οι προπονητές για να μην. Για να μην χάσουν το έλεγχο. Παιδί μου. Ναι, τελείως. Και μετά, όταν γυρίσανε, εγώ προσωπικά νομίζω είχα μείνει στο ξενοδοχείο, ήμουνα δηλαδή στην αυλή, δεν είχα πάει εκτός. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν τα παιδιά μετά ένας-ένας και λέγανε, εξηγούσαν ότι όντως πρέπει να κερδίσουμε και το αυριανό παιχνίδι που εντάξει, το κερδίσαμε και εκείνο. Ήμασταν καλύτεροι από αυτούς. Ναι, ναι.
Αλλά γενικά υπήρχαν πολύ ωραίες ιστορίες. Ο Ανδρέας γενικότερα τις θυμάται παραπάνω και όταν είμαστε και μόνοι μας, τα παιδιά μου τις θυμίζουν κάποιες. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον γέρασα και ξεχνάω. Αλλά εντάξει. Εκείνα τα οι 6 μήνες κάνουν διαφορά. Ανδρέας, εσύ που θυμάσαι ιστορίες. Μόνοι μας είμαστε τώρα. Ξεχάστε ότι έχετε κάμερα και σας γράφει. Πες μου λίγο για εκείνη την Ανδρέα. Πήγες να πεις κάτι πριν για το 17, διότι είχα και εγώ την τύχη να ήμουν σε εκείνη τη διοργάνωση. Θυμάμαι όλα τα παιχνίδια και πόσο ωραία ήταν εκείνη η ομάδα και η παρέα και όλα. Ήταν κάτι που και εγώ μπορώ να το πιστοποιήσω. Και για τις πίτσες, νομίζω βάλατε τον Anthony King να σας αγοράσει τις πίτσες, αν αληθεύει αυτό. Ξέρετε πόσα έδωσε, είναι και ακριβή η Ιταλία εκεί πέρα. Όχι, δεν είναι, δεν πληρώσαμε. Α, ναι, έτσι, διότι ο Anthony King θεωρεί ότι αυτός τα πλήρωσε. Όχι, ναι. Θα διορθώσω σε κάτι μόνο σε αυτό το χρονοδιάγραμμα που έκανε ο Άρης. Όταν τελείωσε το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, κάποιοι νέοι όντως κάτσανε. Δεν ήταν, οι πίτσες ήταν η τελευταία μέρα που είχαμε πάρει το χρυσό. Να θυμίσω. Ήταν τότε που πήγατε απέναντι και φέρατε και κάποια ποτά, κάποια αναψυκτικά, κάποια ποτά. Ναι. Με το καροτσάκι, Ιάκωβο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι με το καροτσάκι σπρώχνατε τα ποτά. Με τον κύριο Παντελή, τον κύριο Ιάκωβο Παντελή. Με τον κύριο Ιάκωβο Παντελή έγινε αυτό, ναι. Με το καροτσάκι. Ο πιο νέος της τριάδας της ΑΕΚ, στα 36 του μόλις. Είναι ο νεαρός της παρέας. Λοιπόν, ναι, έλα, Ανδρέα, συνέχιζες. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, λοιπόν, ήμασταν σίγουροι ότι πήγαμε το χρυσό γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν μετά από εμάς. Mm-hmm. Οπότε, όπως γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο, φάγαμε κάτι. Δύο-τρία παιδιά πήγανε στο Ρίμινι να κάνουν μπάνιο, όπως είπε ο Άρης. 4-5 παιδιά πήγαμε πάνω που είχε κάτι τζακούζι, κάτι μασάζ, κάτι αρωματοθεραπείες, για να χαλαρώσουμε τελείως. Mm-hmm. Και το απογευματάκι, αφού έχουν τελειώσει τα παιχνίδια και είμαστε όλοι λίγο σε μια κατάσταση ζάλης από όλη αυτή τη χαλάρωση, και τα τρία παιδιά ήταν ακόμα στο Ρίμινι. Χτυπάνε τα κινητά, παιδιά λέει γυρίστε πίσω, αύριο παίζουμε τελικό με την Ανδόρα. Ενώ εμείς έχουμε σβήσει τελείως μηχανές. Άντε πάρτε το τηλέφωνο, άντε λέτε πίσω, τα μισά παιδιά ήρθαν καμένα από τον ήλιο, οι άλλοι μισοί ήταν από τις αρωματοθεραπείες ζαβλακωμένοι, άντε μπες να δεις βίντεο. Είχαμε ξεκινήσει, το παιχνίδι δεν το είχαμε ξεκινήσει καλά με την Ανδόρα, αλλά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά ισορρόπησε λίγο η κατάσταση πάλι και κερδίσαμε. Ήταν νομίζω η χρονιά με το. Επειδή και εγώ και ο Άρης 16 χρόνια ήμασταν στην εθνική ομάδα, νομίζω τουλάχιστον από πλευράς μου και νομίζω θα συμφωνήσω, ήταν εκείνη η τριετία από το 15 μέχρι το 17 ήταν η καλύτερη. Όχι, δεν θα το πω παιχτικά εθνική ομάδα, το καλύτερο κλίμα που υπήρχε σε εθνική ομάδα. Mm-hmm. Γιατί αυτό, γιατί. Δεν ξέρω, ίσως ήταν οι συγκυρίες, ίσως ήταν ο συνδυασμός των παικτών του προπονητικού team μαζί. Είναι συγκυρίες. Έκατσε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας. Και με τους παίκτες και με το staff και με όλους. Πιστεύω ότι επειδή και εμείς αρχίζαμε και μεγαλώναμε και οριμάζαμε και ήμασταν κάποια παιδιά που ήδη είχαμε βγάλει, ας πούμε, το εγώ και παίζαμε για την ομάδα. Γιατί αυτό παρουσιάζεται μερικές φορές στις εθνικές. Οπότε ήμασταν κάποια παιδιά τα οποία ήμασταν πιο συνειδητοποιημένα πλέον, που ήμασταν 5-6 τέτοια παιδιά. Και οι μικροί που ερχόντουσαν ήταν και πολύ καλά παιδιά και δεν είχαν, ας πούμε, προσαρμοζόντουσαν, σεβόντουσαν τους μεγαλύτερους εκείνο το διάστημα. Ήταν και οι προπονητές μας οι οποίοι ήταν ωραίοι τύποι και χαλαροί εκείνη την εποχή και καταλαβαίνουν ότι εντάξει, ερχόμαστε στην Εθνική, αφήνουμε τις οικογένειές μας, ας πούμε, τις διακοπές μας, ερχόμαστε από τα πρωταθλήματα, γιατί κατά καιρούς και ειδικά και πιο παλιά, που τα πρωταθλήματα ήταν 9 και 10 μήνες που παίζαμε εμείς στην Ελλάδα, ερχόμαστε κατευθείαν και δεν κάναμε διακοπές. Και μετά την Εθνική ξαναγυρίζαμε σε πρωτάθλημα. Οπότε αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια για πολλά χρόνια και δεν κάναμε διακοπές. Οπότε αυτό που αναζητούσες και λίγο στην Εθνική ήταν ότι και ένα καλό κλίμα. Αυτό σε κράταγε ούτε τα λεφτά ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν παίρναμε και τίποτα τρομερά λεφτά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε είχαν πιάσει το νόημα και οι προπονητές και μέσα από αυτό η ομάδα γινόταν ομάδα. Είναι αυτά τα δύο-τρία πράγματα που σου λέω. Ότι οι μεγάλοι είχαμε καταλάβει και μας είχε φύγει αυτό ότι πρέπει να αποδείξουμε. Είχαμε δεχτεί ο ένας τον άλλον, ο καθένας πρόσφερε. Οι μικροί ήταν καλή πάστα παιδιών και οι προπονητές είχαν καταλάβει και δίναν αυτό το κλίμα στην ομάδα. Οπότε όλα αυτά ταιριάξαμε και έγινε αυτό και περνάγαμε καλά. Τώρα την εθνική την βλέπετε από. Δεν θα πω μακριά. Είναι συμπαίχτες σας οι πλήστοι. Τη βλέπετε η εθνική, βλέπετε να έχει αυτή το κλίμα το θετικό σήμερα αυτή η ομάδα.
με τα παιδιά που ξέρετε στην Εθνική. Πώς τη βλέπετε εσείς από έξω? Ανδρέα, μιας και μίλησε τελευταίος ο Άρης, να σε δώσω σε έναν την πάσα πρώτα. Εντάξει, είναι μια καινούργια εποχή για την εθνική ομάδα, νομίζω. Έχουν έρθει πολλά νέα παιδιά μέσα και προσπαθούν να προσαρμοστούν ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα και την δική του παιχτική αξία. Ναι. Είναι ένα στοίχημα, νομίζω, για τον κότσο Λιβαδιώτη να μπορέσει να τους παντρέψει όλους μαζί και να καταφέρουν να κάνουν αυτό που είχαμε κάνει εμείς, να βάλουν όλοι το εγώ τους κάτω την ομάδα. Mm-hmm. Για να μπορέσουν, γιατί ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ σε αυτή την εθνική ομάδα και επιθετικά και αμυντικά. Ναι. Είναι πιο αθλητική ομάδα από ό,τι ήμασταν εμείς. Απλά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία το ότι όλοι είναι κάτω από την ομάδα, δεν παίζουμε για τα στατιστικά μας, παίζουμε ένας για τον άλλο, δεν μας νοιάζει εάν ο Χ παίκτης είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι τελευταίος, είμαστε ίσοι μέσα σε αυτή την ομάδα. Ναι. Ένα μικρό παράδειγμα για να πάω μία κουβέντα πίσω και να ξαναγυρίσω μπροστά. Τότε το 2017, επειδή λέγαμε για τους μικρούς και το πώς ήμασταν εμείς σαν μεγάλοι. Πιο παλιά, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά στην εθνική ομάδα, υπήρχαν, όταν πληρωνόμασταν από την εθνική ομάδα με τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας, υπήρχαν κάποιες κατηγορίες και μπαίναν οι πιο έμπειροι, οι πιο άπειροι και παίρναν ανάλογα λεφτά. Αυτό πήγε να γίνει και σε εμάς το 2017 και σαν αρχηγή και εγώ και ο Άρης και ο Θεοχαρίδης τότε είχαμε προτείνει ότι δεν θα πάμε στο ταξίδι εάν δεν πάρουν όλοι το ίδιο ποσό. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει αν λέγεσαι Σιζόπουλος ή αν λέγεσαι Κορονίδης ή αν είσαι ο τελευταίος παίκτης ηλικιακά στην ομάδα. Και το δεχτήκανε και έτσι χτίζεις ένα κλίμα. Αυτό που σου λέω ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχει το αστέρι, δεν υπάρχει ο Παγκίτης. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Προς το παρόν, στην εθνική αυτή την τωρινή, θέλω να πιστεύω ότι γίνεται δουλειά. Δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι έχουν τα φόντα να δέσουν όλοι μεταξύ τους και να παρουσιάσουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο στο μέλλον. Ναι. Άρη, το 2025 είναι κοντά, είναι λιγότερα από τρία χρόνια μακριά και θα παίξει η εθνική μας στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Σίγουρα μιλάμε για μια στιγμή σταθμό για την εθνική μας. Εσύ που ξέρεις που έχεις παίξει με όλους αυτούς τους παίχτες και με το γεγονός ότι θα πάρουμε και κυπριοποιημένο ψηλό για να γεμίσει ρακέτα που χρειαζόμαστε εκείνο το κενό. Άρα εσύ θεωρείς ότι η ομάδα θα μπορέσει να εμπνεύσει τον κόσμο πρώτα απ' όλα, να τη δούμε στο γήπεδο να παίζει, να είναι σε καλό επίπεδο? Εντάξει, καταρχάς είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία που κατάφερε να το φέρει στην Κύπρο. Mm. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να το δει ότι επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος στην Κύπρο ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ, άσχετα αν δεν το δείχνει ενώ δεν πηγαίνει στο γήπεδο, που θα πρέπει να το κάνει. Mm. Θεωρώ ότι καταρχάς ο κόσμος θα πρέπει να πάει στο γήπεδο, να δει αυτά τα παιχνίδια. Mm. Εντάξει, η εθνική μας, όπως είπατε και εσείς τα τελευταία 2-3 χρόνια που φύγαμε κάποια παιδιά και είμαστε αρκετοί, δηλαδή είμαι εγώ, ο Ανδρέας, ο Κούνας, ο Παντούρης και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, παίχτες οι οποίοι παίζανε και τώρα δεν τους θυμάμαι, ο Αμερικάνος μας τότε που είχαμε παίζει σαν Κυπρίος, ο Κίνγκ, φύγανε κάποιοι βασικοί πυλώνες της εθνικής και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί έτσι να κάνει ένα restart με κάποια παιδιά που άλλα από αυτά έχουν εικόνες και κάποια άλλα προσπαθούν μέσα από το πρωτάθλημα, το Κυπριακό και με τη μείωση των ξένων να χτίσουν αυτές τις εικόνες. Mm-hmm. Οπότε και το έργο τους στην εθνική μερικές φορές είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει στην εθνική να πηγαίνεις έτοιμος για να προσφέρεις. Θεωρώ όμως ότι εντάξει, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο. Οι εντάσεις, τα σώματα και η ποιότητα των παιχτών στο Ευρωμπάσκετ είναι τρομερή. Yeah. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχτικά. Και κάποιες φορές ίσως να είναι και δύσκολο μέσα στο παιχνίδι. Θα περάσουν δύσκολες, δηλαδή, εννοώ στιγμές. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να εκτιμήσει το γεγονός ότι εδώ στην Κύπρο θα γίνει αυτό το ένα γκρουπ του Ευρωμπάσκετ. Ναι. Ότι η εθνική μας θα πάρει πρώτη φορά μέρος σε αυτό. Ότι γίνεται, θεωρώ, μια καλή προσπάθεια και στο οργανωτικό κομμάτι, που είμαστε πολύ πίσω γενικότερα από τις άλλες ομοσπονδίες, εννοώ, και
γενικά όπως και η διοργάνωση ίσως του πρωταθλήματός μας. Yeah. Αλλά θεωρώ ότι σε κάποια παιχνίδια θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, έστω αν όχι και στα 40 λεπτά, έστω θα βγάλουμε κάποιες στιγμές καλό μπάσκετ. Okay. Θέλω να πιστέψω λίγο στην πορεία σας με την Εθνική, διότι στα 15 και χρόνια που ήσασταν με την ομάδα, οι ιστορίες είναι πολλές. Είπατε για την πιο σπουδαία στιγμή που ήταν το Άμπκε του 2017. Η Κύπρος είχε πάρει χρυσά μετάλλια στους Άμπκε από το 1995 μέχρι και το 2017, χωρίς να χάσει μετάλλιο. Με εξαίρεση τη χρονιά του 2007 που ήσασταν στην ομάδα, στο Μονακό, που έγινε κάτι. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Τι έγινε και μας απέκλεισαν? Θυμάστε εκείνον τον καυγά και μας έριξαν τελευταία στιγμή? Άρη, εσύ έφταιγες καθόλου εκείνη η μέρα? Εντάξει, γενικότερα... Επειδή σε βλέπω χαμογελάς, έτσι, ξέρω, ήσουν και πιο νεαρός τότε. Όχι, εντάξει. Μιλήσεις και η ωριμότητα, ξέρεις. Ήσασταν μικροί τότε, όλοι σας. Ξέρω ποιος έφταιγε, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε. Όσοι ήμασταν εκεί το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εκεί ειδικά στο Μονακό ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θυμάμαι, μας είχαν βάλει και εμένα μέσα σε ένα κρουαζιερόπλιο όλους. Ναι, ναι. Επειδή προφανώς δεν θέλανε, θεωρούσαν ότι η όλη κατάσταση και διοργάνωση, επειδή δεν είμαστε μόνο το μπάσκετ, είναι και άλλα αθλήματα, ότι θα τους αναστατώναμε την πόλη. Οπότε ήδη σου έδειχναν ότι δεν σας θέλουμε πολύ γενικά να μας αλλάξετε εδώ την κατάσταση στην πόλη μας. Και παίξαμε ένα παιχνίδι, ήταν με την Ισλανδία, νομίζω, ήταν ένα ντέρμπι. Ήταν σκληρό παιχνίδι και από τη μεριά τους. Θεωρώ ότι μας προκαλέσανε μες στο παιχνίδι, κάποια παιδιά αντιδράσανε, βγήκε έτσι αυτό και έγινε ένα κακό περιστατικό. Αλλά συμβαίνει καμιά φορά, γιατί και το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής. Και έγινε αυτό που έγινε και θυμάμαι ότι μας αποκλείσανε τότε και δεν μας αφήσανε να πάμε ούτε στην τελετή λήξης που θα ήταν στο Περκυπά το πάνω. Mm-hmm. Στο βουνό. Και εντάξει, υπήρξε μια γενική απογοήτευση και νομίζω από εκείνη τη χρονιά και μετά γίνανε και κάποιες αλλαγές στην Εθνική. Ενώ με κανονισμούς, αν θυμάμαι καλά, και με διάφορα άλλα πράγματα που έβαλε η Ομοσπονδία. Εντάξει, ήταν ένα κακό γεγονός. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ έχω περάσει πολύ σούπα. Έχω περάσει, επειδή στεκόμαστε τώρα στο 17, αλλά έχω περάσει γενικά καλές στιγμές στην Εθνική και έχουμε κάνει και με τον Αντρέα έχουμε κάνει νίκες. Καλές και μεγάλες, ακόμα και σε άλλα παιχνίδια, είτε ήταν σε προκριματικά ομίλων. Εντάξει, απλά ποτέ δεν ήθελα να αναφέρω το 2007, διότι ήταν και για μένα θεωρώ σταθμό στην Εθνική. Όντως ήρθαν αλλαγές, αλλάξε και ο τρόπος προσέγγισης της ομάδας. Μετά από δύο χρόνια που διοργανώσαμε τους Άμπκες στην Κύπρο, πήγαμε τρένο, πήραμε το χρυσό με μια ανανεωμένη ομάδα που έβγαζε υγεία. Αλλά ήταν και θεωρώ μια σημαντική στιγμή για σας και για την Εθνική εκείνη. Λέμε τα θετικά, αλλά υπάρχουν και τα αρνητικά. Διότι το μπάσκετ είναι άθλημα που ξανεβαίνουν οι παλμοί. Ανδρέα, εσύ ποια άλλη στιγμή θυμάσαι με την Εθνική ομάδα στην οποία μπορεί να μην ήταν διοργάνωση, μπορεί να ήταν κάποιος μεγάλος αντίπαλος, για παράδειγμα, ή κάποιο παιχνίδι όπου ένιωσες ότι ο MVP, ο ήρωας της ομάδας που μας έδωσε την νίκη. Έτσι, θέλω να δούμε, πάμε λίγο πιο πίσω, αν γίνεται. Εντάξει, εμένα μου έχει μείνει χαρακτηριστικά το φιλικό που είχαμε κάνει στην Κύπρο, νομίζω ήταν το 11, το 12, δεν θυμάμαι πότε ήταν, με την Εθνική Ελλάδας. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Ναι. Σίγουρα μου έμεινε το παιχνίδι με την Πορτογαλία που κερδίσαμε μπροστά από 5.000 κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί, ας πούμε, μου μένουν παιχνίδια τα οποία, ας πούμε, με την Πορτογαλία δεν ήμουν καλός, αλλά εμένα μου μείνει αυτό το παιχνίδι. Γιατί το να παίζεις μπροστά σε 5.000 κόσμο μέσα στην Κύπρο και να κερδίσεις μια τέτοια ομάδα, η οποία νομίζω η Πορτογαλία έχει πάει και δύο φορές σε Ευρωμπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος έπαιξε, βέβαια. Έχει παίχτη στο NBA τώρα. Είναι... Λοιπόν, ναι, οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Βέβαια, έχω και μια στιγμή την οποία και αυτή θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, αλλά με την κακή έννοια. Ο αποκλεισμός μας ήταν η μοναδική φορά που φτάσαμε τόσο κοντά στο Ευρωμπάσκετ. Τεκτικά. Ναι. Νομίζω ήταν το 2016. Πρέπει να ήταν με την ομάδα, με τον Κόλτς Γιαναρά, με την Ισλανδία. Mm-hmm. Που παίχτηκε ουσιαστικά με την Ισλανδία η πρόκρισή μας σε όμιλο του Ευρωμπάσκετ. Το 2016. Το 2016 ήταν. Παίζαμε με Βέλγιο και Ελβετία, ναι, σε εκείνο το όμιλο μαζί με την Ισλανδία. Είχαμε κερδίσει την Ισλανδία. Κάτσε να τα βρω. Είχαμε κερδίσει την Ελβετία έξω. Την Ελβετία δύο φορές.
Ναι, ναι, και, και έξω και μέσα. Και παίζαμε την Ισλανδία 14-9 στο εκτός έδρας. 84-62 χάσαμε. Ήταν για σένα η μεγαλύτερη απογοήτευση εκείνη, Ανδρέα? Ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία που είχαμε, γιατί ήμασταν πολύ καλή ομάδα. Ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία τότε που είχαμε, γιατί ξέραμε ότι το Βέλγιο θα περάσει ούτως ή άλλως και μετά παίζονταν μία θέση μεταξύ εμάς και της Ισλανδίας. Και ξέρεις, όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο, που ξέρεις ότι είναι δύο παιχνίδια ουσιαστικά, μακριά από το Ευρωμπάσκετ, απογοητεύεσαι, ναι. Σίγουρα. Και θυμάμαι τότε, είχα γυρίσει χαρακτηριστικά στον πρόεδρο τότε, τον Λούι, τον Δημητρίου, που και του είχα πει ότι πρόεδρε, μετά από αυτό, νομίζω ο μόνος τρόπος για να παίξουμε Ευρωμπάσκετ είναι να το διοργανώσουμε, του είχα πει, το 2016. Άρα μπορεί κάποιος να πει ότι χάρη σε σένα προκριθήκαμε τελικά το 25, διότι εδώ συζητήθηκε. Αλλά... Θυμάμαι τον Λούι που το έλεγε ότι θέλω να διοργανώσουμε το Ευρωμπάσκετ και τα λοιπά. Άρα εσένα ποια στιγμή σου μένει έτσι που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας με την εθνική αγωνιστικά, πριν πάμε στο εξαγωνιστικό, αγωνιστικά, πέραν από το 17, υπήρχε κάποιο παιχνίδι που εκρίνες εσύ το match με κάποια ενέργειά σου, ας πούμε? Εντάξει, κοίτα, δεν είναι ωραίο να λέμε τώρα για το, ξέρεις, να σου πω εγώ, υπήρχαν πολλά παιχνίδια, άμα τα σκεφτούμε, δηλαδή και στην Ελβετία που λες εκείνα τα παιχνίδια που είχαμε γυρίσει και κερδίσαμε μέσα στην Ελβετία, ήμουν αρκετά καλός στο τέλος. Ναι. Όπως είπε ο Καντρέας, με την Πορτογαλία είχα βάλει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δύο σημαντικά καλάθια στο τέλος. Ναι, το θυμάμαι. Από τη γωνία έχεις βάλει το τρίποντο το σημαντικό, έτσι. Το... Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα. Εγώ πραγματικά σου λέω, αυτό που μένει έτσι σαν αναμνήσεις μέσα μου από την εθνική, δεν είναι, επειδή δεν θυμάμαι και πολλά παιχνίδια άλλα και πιο παλιά, δεν τα θυμάμαι τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί, αλλά είτε ήταν καλές εμφανίσεις μου, είτε η ομάδα έχασε. Αυτό που μου έχει μείνει από την εθνική, σου λέω, είναι αυτό το δέσιμο με τους παίχτες, το κλίμα γενικά. Εγώ εκεί δηλαδή, αυτά μου μείνανε πολύ. Σίγουρα θυμάμαι έτσι λίγο, όντως για ένα περίεργο λόγο, και εγώ αυτό το παιχνίδι που λέει ο Ανδρέας στην Ισλανδία, αλλά νομίζω είχαμε κάποιον τραυματία. Νομίζω ήταν ο Ιάκωβος, δεν είχε παίξει, νομίζω ο Ιάκωβος, κάποιος από τους βασικούς μας. Το 16 δεν θυμάμαι κάποιος είχε παίξει, γιατί θυμάμαι ότι δεν ξεκίναγα σε εκείνα τα παιχνίδια και αναγκάστηκα και έπαιξα πολύ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Ιάκωβος, μόλις προσγειωθήκαμε στην Ισλανδία, είχε γαστρεντερίτιδα. Ναι, ένα παιδί νομίζω δεν ήταν. Δεν θυμάμαι τον Ιάκωβος, ήταν κάποιος άλλος. Και... Εντάξει, αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία τότε, γιατί όντως μπορούσαμε να περάσουμε με το σπαθί μας. Αλλά σου λέω, για μένα το κλίμα και όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν που έχουν μείνει μέσα μου από την εθνική. Ο κόσμος όταν έρχεται στο γήπεδο, και διότι μιλήσατε για το μάτσο με την Πορτογαλία, ήταν Νιόβρης του 17, νομίζω, ήταν μετά του Σάμπκε εκείνο το παιχνίδι. Θυμάμαι, εντάξει, είχε 5.000 κόσμο, ήταν απίστευτο, ήταν η εποχή, βόλεψε, έγινε καλό promotion από την ομάδα, ήταν και το χρυσό του Σάμπκε που έσπρωξε τον κόσμο να πάρει αυτή την εθνική. Και είχαμε 5.000 κόσμο. Ήταν απίστευτο εκείνο το παιχνίδι. Είχα κάνει την παρουσίαση στην αρένα με το μικρόφωνο και θυμάμαι την ενέργεια που είχε στο γήπεδο. Όταν ο κόσμος είναι εκεί, πόσο πολύ σας βοηθάει, σας βελτιώνει, σας ανεβάζει αυτός παίχτες? Πάντα ήθελα να ρωτήσω κάποιον καλωσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται στο παρκέ. Όταν ο κόσμος είναι εκεί, πόσο σημαντικό είναι? Το βλέπουμε και στην ΑΕΚ που έχετε υποστήριξει, ειδικά στους τελικούς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα σου δίνει παραπάνω ενέργεια. Αν μπορείς να το διαχειριστείς, γιατί αν είσαι πιο μικρός, μπορεί και να σε αγχώσει αυτό. Βέβαια, την ώρα που παίζεις μέσα στο παιχνίδι, δεν βλέπεις. Μην νομίζεις ο κόσμος ότι καταλαβαίνεις. Βλέπεις συγκεντρωμένο στο παιχνίδι σου, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και στο καλάθι, ας πούμε, και στους συμπαίκτες σου. Ναι. Αλλά πάνω κάτω είναι το ίδιο σαν να πάει κάποιος για καφέ μόνος του ή να πάει με τους φίλους του και να έχει παρέα, καταλάβεις τι εννοώ, και θα περάσει ωραία. Έτσι είναι και εκεί, θα πάρεις ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Όντως, δεν ξέρω γιατί εκείνο το παιχνίδι είχε τόσο πολύ κόσμο. Μας είχε κάνει περιέργεια και εμάς, ξαφνικά εννοώ, και μετά πάλι δεν ήταν το ίδιο. Αλλά όντως ήταν μια μεγάλη νίκη αυτό. Και ήταν ωραίο που ήταν έτσι γεμάτο το γήπεδο. Ναι. Ανδρέας, νιώθω ότι με τον κόσμο γουστάρεις περισσότερο να έχεις τον κόσμο να φωνάζει για να σε σπρώχνει από την κερκίδα. Θυμάμαι και τα παιχνίδια με την ΑΕΚ που βάλεις αν τρίποντα από τα 7,5 μέτρα, από τα 8 μέτρα,
που νιώθω να συνδέεσαι με την Κερκίδα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Εσύ πώς νιώθεις τη στήριξη της Κερκίδας? Εγώ σαν παίκτης, επειδή μαζί με τον Άρη μεγαλώσαμε στην Ελλάδα σε γήπεδα τα οποία ήταν συνέχεια γεμάτα και στην Α2 και στην Α1. Και όταν ήρθαμε εδώ μας κακοφάνηκε, εμένα τουλάχιστον μου κακοφάνηκε που έπαιζα σε άδεια γήπεδα. Εγώ είμαι ένας παίκτης ο οποίος, ναι, όταν παίζω στην έδρα μου και έχω τον κόσμο όπως τον είχα στους τελικούς, δεν κουράζομαι ποτέ. Δεν νιώθω κούραση. Νιώθω πάρα πολύ, ναι, συνδέομαι με την Κερκίδα, αλλά εγώ είμαι ένας παίκτης ο οποίος προτιμώ να έχει 2.000 κόσμο στο γήπεδο και να είναι της αντίπαλης ομάδας. Αυτός είμαι εγώ. Δεν ξέρω, συγκεντρώνομαι πιο εύκολα, μου αρέσει περισσότερο. Παίζω πολύ πιο καλά. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή θέλω να υπάρχει κόσμος. Ο κάθε αθλητής παίζει καλύτερα με κόσμο γύρω του. Δεν αναγκυνάνε στο πλευρό του, νομίζω εγώ. Ναι. Και με έναν τρόπο το λέω, Αντρέας, πιο πολύ μου άρεσε όταν ήταν έτσι πιο εχθρική η κατάσταση. Ίσως να ήταν τα βιώματα που είχαμε από την Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα πήγαινε σε έδρες και τώρα πρόσφατα δηλαδή μίλησα και με κάποια παιδιά που παίζουν στην Ελλάδα, που πήγαν από την Κύπρο, πιο χαμηλές κατηγορίες και πάθανε πλάκα και τους λέω, μα έτσι είναι, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνανε στην Ελλάδα σε όποια πόλη και να πας, είτε είναι χωριό, αναλόγως στις κατηγορίες, ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο, μπορεί να έχει 1.000, 2.000, 3.000 κόσμο. Ναι. Οπότε για μας ήταν και λίγο, το έχουμε συνηθίσει αυτό, το μας άρεσε, ήταν και εύκολο έτσι να το διαχειριστούμε. Αλλά όντως έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές να είναι αντίπαλος τόσο πολύ κόσμος και να σε βρίζει οτιδήποτε. Εξάλλου και παλιά ήταν έτσι, όταν πηγαίναμε στην ΑΕΛ, στον Απόλλωνα, σε έδρες δηλαδή, θυμάμαι στην ΑΕΛ πηγαίναμε και δεν μας αφήνουν να στρίψουμε από το δρόμο. Είχε κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Ναι. Έπαιζε το παιχνίδι, παίζαν το παιχνίδι στο μισό του γήπεδου, στην πλευρά Μπράβο. Των πάγκων. Ναι. Επειδή μου αρέσει έτσι να μιλάω με αθλητές, ειδικά στα ομαδικά που εμπειρίες από εχθρικά γήπεδα, θα ήθελα να μου μοιραστείτε κάτι που έρχεται στο μυαλό σας και μη φοβάστε, είσαστε πλέον μεγάλοι, δεν θα παρεξήσει κανένας. Ποια είναι η πιο εχθρική ατμόσφαιρα που έζησες ποτέ, Άρη? Και ξεκινώ το Άρη, διότι χαμογελάρα θυμήθηκε πρώτο στην ιστορία. Ανδρέα, μου επιτρέπεις. Χαμογελάω γιατί βλέπω άλλον ένα παλιό διεθνή της εθνικής εδώ στο γραφείο μου που είμαι τώρα, τον Αλέξη του Ζαχαρίου. Και μου κάνει νοήματα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Στην Κύπρο είχε παλιά πολύ καλές έδρες, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, πηγαίναμε, εμένα μου έχει μείνει αυτό με τη πιο πολύ στη Λεμεσό. Γιατί τότε ήταν οι καλύτερες οι ομάδες της Λεμεσού, ενώ το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν τόσο δυνατό εκείνη την εποχή, από ό,τι θυμάμαι. Αν και το ΑΠΟΕΛ θυμάμαι, τώρα που το λες, ότι ερχόταν και γέμιζε το γήπεδο του Κεραυνού, τη μία πλευρά. Και γινόταν χαμός. Αλλά στη Λεμεσό περνάγαμε δύσκολα. Δηλαδή ήταν, λέγανε τότε, έτσι και γελάγανε, ότι έχουμε χάσει από το roundabout, ας πούμε, με το που φτάναμε στη Λεμεσό. Ότι δεν προλαβαίναμε να μπούμε στο γήπεδο. Και η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας. Θυμάμαι και στον Απόλλωνα είχαν μπει μέσα στο γήπεδο και μας κυνηγάγανε τους παίχτες. Στην ΑΕΛ δεν μπορούσες, είχαν φτάνανε μέχρι τη γραμμή, ας πούμε, και ήταν όρθιοι, δεν υπήρχε αστυνομία, τίποτα. Εντάξει, γινόντουσαν διάφορα. Αλλά και εκείνα τα χρόνια, επειδή ήμουν στο Κεραυνό εκείνα τα χρόνια, είχαμε πάρει και πρωταθλήματα και με το Κεραυνό, θυμάμαι καλά, και μέσα στη Λεμεσό. Εντάξει, ήταν ωραίες ατμόσφαιρες. Στην Ελλάδα δεν ήταν, είχε κόσμο, αλλά δεν γινόντουσαν, ειδικά στην Α1, έκτροπα. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ούτε σε ΠΑΟ Κάρης, για παράδειγμα, που μπορεί να έχεις... Εντάξει, όταν μπήκα με τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο και ήμουν και μικρός τότε, ήμουν 22 χρονών και δεν είχα πάρει ακόμα το feeling. Θυμάμαι ότι μπήκα στο Αλεξάνδριο και ήταν ήδη γεμάτο το Αλεξάνδριο μία ώρα πριν, επειδή εκείνη τη χρονιά που ήμουν στον ΠΑΟΚ πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ γενικά, αλλά ήταν καλός και ο Άρης, και επειδή είχαμε και ένα συμπαίχτη, το Γιάννη Γκαλούδη, ο οποίος είχε φύγει από τον Άρη και είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, οπότε τον περιμένανε για να τον βρήσουν κιόλας. Είχε γεμίσει το γήπεδο από πριν, και μετά που μπήκαμε εμείς στο γήπεδο και βγήκαμε έξω, σηκώθηκε όλο το γήπεδο, δεν θυμάμαι τώρα, 4-5-6.000 κόσμο. Αλλά ήταν δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, και θυμάμαι, δεν βρήκαμε και το γήπεδο. Πρέπει να χάσαμε 20 πόντους, ας πούμε. Η ομάδα δεν έπαιξε ποτέ, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, είχε ωραίες. Είχαμε παίξει και τελικό κυπέλλου στο ΆΚΑ, με τον Παναθηναϊκό, με το Ρέθυμνο, όταν ήμασταν στο Ρέθυμνο, που είχε 17.000 κόσμο, ας πούμε. Και ήταν και ο Αλέξης, νομίζω, στην ομάδα του Ρέθυμνου. Ο Λιάτσος. Ο Λιάτσος, ναι. Ναι, ήταν μαζί μου συμπαίκτης.
Εντάξει, και εκεί, εκεί δεν υπήρχαν παρατράγωδα, αλλά ήταν ένα γεμάτο γήπεδο. Εντάξει, αλλά και με τον ΠΑΟΚ, πιο μετά εκείνες τις χρονιές που παίξαμε και στην Ευρώπη, γενικά το ωραίο ήταν ότι μας ακολουθούσε παντού ο κόσμος. Δηλαδή, ναι, πηγαίναμε στη Γερμανία, πηγαίναμε στο Βέλγιο, πηγαίναμε σε όποια χώρα και να πηγαίναμε, επειδή έχουν συνδέσμους αυτές οι ομάδες παντού στην Ευρώπη, ερχόταν κόσμος στο γήπεδο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και έτσι καταλάβαινες το μέγεθος των ομάδων. Δηλαδή, τι θα πει ΠΑΟ, τι θα πει ας πούμε Άρης, τι θα πει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ανδρέας, είχες κανένα παιχνίδι που φοβήθηκες, είπες καλύτερα να έμενα σπίτι σήμερα ή έστω στα αποδυτήρια? Κοίταξε, από Κύπρο, τουλάχιστον τα χρόνια που έχω παίξει εδώ, από το 2014 και μετά δεν έχω ασχοληθεί με κανένα γήπεδο και κανέναν κόσμο, γιατί δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τις χρονιές που ήμουν στο ΑΠΟΕΛ το 2001 μέχρι 2004, θα συμφωνήσω με τον Άρη ότι η Λεμεσός ήταν λίγο δύσκολη έδρα, νομίζω, με τον κόσμο και της ΑΕΛ και του Απόλλωνα. Στην Ελλάδα τώρα, εντάξει, επειδή εγώ έπαιζα στο Ρέθυμνο, όταν ήταν Α1 και το Ρέθυμνο δεν είχε αντιπαλότητα ουσιαστικά, δεν είχαμε εχθρικές καταστάσεις σε γήπεδα της Α1. Αλλά αν πάω πιο κάτω, Α2 και Β' Εθνική, έχω κάτι γήπεδα που τα θυμάται και ο Αριστίδης. Είναι στην Κεσαριανή, είναι στο Παντράτη, είναι στον Κορυδαλό, ακόμα και στην ομάδα που έπαιζε ο Άρης στον Απόλλωνα. Όταν πήγαμε να παίξουμε με τον Όφη, είχε 2.000 Απολωνίστες, οι οποίοι μπήκανε και μέσα στο γήπεδο στο τέλος και έγινε ένας χαμός με παίχτες και οπαδούς μαζί. Υπήρχαν πολλές δυνάμεις. Όταν ήσουν στον Όφη και ήρθαμε το πέραμα, εγώ δεν μπήκανε μέσα στο... Εσύ δεν ήσουν στον Όφη εκείνη την εποχή και μπήκανε... Ναι. Κερδίσαμε εμείς την παράταση και μπήκε ο κόσμος του Όφη μέσα στο γήπεδο και μας κλείσαν στα πολιτήρια και μας... Είχε γίνει ένας καυγάς, κάτι με τον Μίχαλο, δεν θυμάμαι, και φύγαμε με... Ξεκίνησε το παιχνίδι ενώ έγινε εκένωση του γηπέδου. Είχαν γινόντουσαν διάφορα τέτοια. Δηλαδή, εμάς ήταν φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Κινδυνεύσες ποτέ, Ανδρέα, σε παιχνίδι, δηλαδή, να φας κάτι στο κεφάλι? Ο Άρης είπε ότι τον κυνήγησαν, ο Παδίστη λέει μέσω. Με τον Απόλλωνα, ναι, και εμάς. Τη χρονιά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, στον πρώτο ημιτελικό με τον Απόλλωνα, έκανε κάτι γκριμάτσες και χειρονομίες ο Τζότζο Γκαρσία στην κερκίδα. Του λέγαμε σταμάτα, δεν σταματούσε. Πετάγανε τσιμέντα μέσα, πέτρες, μπήκαμε από δυτήρια. Εκενώθηκε το γήπεδο για να τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, εκεί υπήρξε ένας πανικός. Ο Άιζακ Ομπέρτον είχε ματώσει στα χείλη και μπήκε μέσα στα πολιτήρια ματωμένος. Εντάξει, ήταν τέτοια σκηνικά. Ωραία. Είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Γιώργο τον Παλάλα, ο οποίος μου είχε πει ότι επίτηδες στην προθέρμανση στεγόταν μπροστά από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο για να του φτύνουν, για να τους νευριάζει και αυτός να μην αντίδρα. Εσείς ως παίκτες... Γι' αυτό ο Παλάλας είναι ο πιο αγαπημένος παίκτης όλων των ομάδων. Ναι, κοίτα, σήμερα όλοι του βγάζουν το respect, αλλά τότε ο κόσμος, ειδικά οι άλλες ομάδες, ακόμα και εμείς στο Άγιο Δωμέτιο θυμόμαστε, έρχονταν ο Παλάλας και τον περιμέναμε και πώς και πώς, διότι ήταν πάντα έτσι προκλητικός με την έννοια του ότι εγώ δεν νόθω. Εσείς που είσαστε μέσα στο παρκέ, τέτοιες στιγμές τις κάνατε ποτέ εσείς? Προσπαθήσατε να εκνευρίσετε λίγο την αντίπαλη κερκίδα? Ή προσπαθούσε να αποτρέψει περισσότερο τον Τζότζο από το να το κάνει? Κοίταξε, ξέρω, Ανδρέα, έλα, ξεκίνασαι. Εμένα δεν μου αρέσει να προκαλώ ούτως ή άλλως. Είναι στη φύση μου. Μ' αρέσει να παίζω καλά και να νευριάζει ο κόσμος μαζί μου, όχι να τους προκαλώ. Εγώ νευριάζω περισσότερο με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ποιος είναι απέναντί τους. Και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ έπαιξα για 3 και άλλα 2-5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Και την πρώτη χρονιά που έφυγα και πήγα στην ΑΕΚ και γύρισα πίσω στο ΑΠΟΕΛ μετά από 3 μήνες που έφυγα δηλαδή, ήμουνα το επίκεντρο της κερκίδας. Δηλαδή, και ήθελα να γυρίσω να τους πω για ποιο λόγο. Λες και εγώ έφυγα από μόνος μου, αφού το ΑΠΟΕΛ με είχε διώξει τότε, ας πούμε. Yeah. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει σεβασμός. Οι φίλαθλοι στις παραπάνω ομάδες δεν σέβονται, δεν ξέρουν να εκτιμούν τίποτα. Και γι' αυτό δεν δίνω σημασία, γι' αυτό δεν προκαλώ, γιατί δεν υπάρχει νόημα να χαλαστώ εγώ για κάποιους ανεγκέφαλους, τέλος πάντων, που υπάρχουν στις διάφορες κερκίδες των ομάδων. Με το παιχνίδι μου προσπαθώ να είμαι καλός για την ομάδα μου και αν μπορώ να εκνευρίσω την κερκίδα με το παιχνίδι μου, ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Άρη, δεν ξέρω αν εσύ θέλει να προσθέσεις κάτι σε αυτό σε ό,τι αφορά τον τρόπο που αντιμετώπιζες εχθρικές κερκίδες. Διότι μας μίλησες για εχθρικές κερκίδες, ή πώς τις αντιμετώπιζες?
Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα, για να μην σου πω και ψέματα, δεν θυμάμαι τώρα αν έχω προκαλέσει. Μπορεί να το έχω κάνει, γιατί κάποιες εποχές, κάποια περίοδο της ζωής μου ήμουν και πιο, ας πούμε, εγωκεντρικός, να το πω έτσι. Μπορεί να το έκανα, το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά πλέον δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο με διαφέρει, ας πούμε. Έτσι, να σου πω ξεκάθαρα. Με διαφέρει και εγώ αυτό που λέει ο Αντρέας, να κοιτάω την ομάδα μου, το πώς παίζει και όλα αυτά, ας πούμε. Nice. Λοιπόν, κύριε, επειδή θα πρέπει να σας αφήσουμε σιγά-σιγά, έτσι, για ένα καταληκτικό σχόλιο θέλω. Η αφορμή, να τα πούμε σήμερα, ήταν η πορεία σας στην Εθνική. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Τα πολλά χρόνια που ήσασταν με την Εθνική και δώσατε τόσα καλοκαίρια για να πάτε με την ομάδα και για να παίξετε για τον κόσμο ουσιαστικά, διότι το κέρδος σας δεν ήταν και ιδιαίτερα ψηλό. Θεωρείτε ότι ήταν ό,τι καλύτερο σας έτυχε, είναι κάτι που θα σας μείνει για πάντα? Θέλω να κλείσω με αυτό, έτσι, ένα τελικό μήνυμα για το πώς ζήσατε όλη αυτή την εμπειρία της Εθνικής Κύπρου και τώρα που την βλέπετε και απ' έξω. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει, διαλέξτε, παιδιά. Άρη, ξεκινήσει ο Άρης, κλείσουμε με τον Άρη. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, περάσαμε σούπα και πριν πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές καλές στιγμές. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι έφυγα από την Εθνική και δεν μου είπε κανείς ευχαριστώ. Αυτό ήταν το μόνο μου παράπονο. Δηλαδή, μου είπανε φεύγεις από την Εθνική, δεν είδα ποτέ τίποτα να μου πούνε. Ήταν το μόνο πρόβλημα που έχω. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Ίσως να ήταν έτσι εκεί τότε, να μην το καταλάβανε και οι ίδιοι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μου πάρει αυτές τις στιγμές που έζησα με την ομάδα, με αυτά τα παιδιά, με τους προπονητές, με τους εκάστοτε παράγοντες που υπήρχαν τότε στην Εθνική. Και πραγματικά προτρέπω τον κόσμο να, όταν παίζει η Εθνική μας, να πηγαίνει στο γήπεδο, να βοηθάει, γιατί τους χρειάζεται. Και αυτό, όπως είδατε και εμείς που σας λέμε εδώ, ότι μπορεί να κάποιοι να επηρεάζονται και από τους αντιπάλους, άμα έχει κόσμο στο γήπεδο. Σίγουρα μπορεί να επηρεαστούν και λίγο οι διαιτητές, με το να φωνάξει λίγο ο κόσμος σε ένα σφύριγμα ή κάτι. Και ότι ο κόσμος πρέπει, αφού αγαπάει τον μπάσκετ, και είναι πολλοί που το αγαπάει εδώ πέρα στην Κύπρο, να πάει να βλέπει το παιχνίδι της Εθνικής. Εντάξει, σου είπα, εγώ είχα μια μικρή έτσι πικρία μέσα μου για αυτό που σου είπα πριν, το οποίο όμως εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έβαλα κάτω πολύ μέσα μου. Γιατί όπως σου είπα, πέρασα πάρα πολύ ωραίες στιγμές όλο αυτό το διάστημα. Δεν το έβλεπα έτσι τόσο πολύ με το οικονομικό κομμάτι. Γιατί σου λέω, τα πρώτα χρόνια παίρναμε όντως κάποιες εποχές και τότε που έγινε και η διοργάνωση στην Κύπρο, η ΆΜΚΕ, πήραμε και καλά λεφτά, από ό,τι θυμάμαι. Μετά δεν ήταν η ουσία τα χρήματα. Έτσι. Πηγαίναμε και χάναμε ώρες και από τις οικογένειές μας και τις διακοπές μας και επιπλέον κούραση, όπως σου είπα. Που εγώ έκανα και χειρουργείο, ας πούμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μου βγήκε και επιβάρυνση στη μέση με τα χρόνια και έκανα και χειρουργείο στη μέση. Εντάξει, αλλά σου λέω, έχω πάρα πολύ ωραίες στιγμές, αναμνήσεις και συναισθήματα γενικά από την Εθνική. Ανδρέα, εσύ βάζοντας τη ζυγαριά την πορεία σου με την Εθνική, προς τα που κλείνει? Εντάξει, δεν θα κρύψω και εγώ ότι είχα και κάποιες στιγμές οι οποίες πικράθηκα από την Εθνική, αλλά σε γενικές γραμμές, αν πάω πίσω, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήξερα από την αρχή ότι θα χάσω τα καλοκαίρια μου, θα χάσω τις διακοπές μου. Ήταν κάτι το οποίο είναι μεγάλη τιμή για σένα να παίζεις εθνική ομάδα, οπότε ναι, είναι ένα κόστος που το πληρώνεις. Ίσως η μοναδική φορά που αν πήγαινα πίσω θα το άλλαζα αυτό ήταν το καλοκαίρι του γάμου μου, για πολλούς και διάφορους λόγους και πιο συγκεκριμένα για τον ίδιο τον προπονητή τότε της Εθνικής. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Είναι quiz για δύσκολους λίτες, λοιπόν. Εκτός από αυτό, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδρομή για μένα. Πέρασα καταπληκτικά. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το κάνεις. Όταν επιλέγεις να είσαι επαγγελματίας αθλητής, αυτό είναι μέσα στις υποχρεώσεις σου. Ξέρεις ότι θα χάσεις κάποια καλοκαίρια, ξέρεις ότι θα χάσεις κάποιες διακοπές. Ναι. Ελπίζω ο κόσμος να συνεχίσει να αγκαλιάζει την εθνική ομάδα. Αυτό είναι μια επιβράβευση για τον αθλητή, όσο και αν δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι πολύ όμορφο να ξέρω ότι εγώ
αυτή τη στιγμή αντί να ξεκουράζομαι, είμαι και κάνω προπονήσεις το καλοκαίρι για να παίξω κάποιους αγώνες και είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί και με στηρίζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητή και θέλω πραγματικά να κάνω κάλεσμα στον κόσμο. Ξέρω ότι η Πέμπτη είναι λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω θα προσπαθήσουν. Αλλά για την Κυριακή νομίζω είναι λίγο αδικαιολόγητο να μην έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω και σας πάρα πολύ για τον χρόνο σας που αφιερώσατε για το podcast μας. Το εκτιμάμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε και απασχολημένοι και με τον μπάσκετ και με τη δουλειά σας. Άρα, Άρη Κορονίδη, Ανδρέας Ζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ έτσι να σας ξαναδώ και στο γήπεδο στα επόμενα παιχνίδια με την ομάδα σας, με την ΑΕΚ και μακάρι να συνεχίσετε έτσι όσο σας παίρνει, διότι χαιρόμαστε να σας βλέπουμε. Σας ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν μείνετε στο call μας, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Τελευταίο, κλείνουμε αυτό το podcast. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι με το επόμενο podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.